Ιουνίου πέρσι. Το παιχνίδι μας το οποίο ξεκινάει. Πρώτη επίθεση για την ομάδα της ΑΕΛ. Τρίποντο και εύστοχο. Να λοιπόν ο Παναγίδης θα σκοράρει. Πρώτο καλάθι για την ομάδα της ΕΚΑΕΛ. Ένα τρίποντο από την κορυφή, άμεση απάντηση. Το τρίποντο έρχεται από τον Ρόμπινσον. Δεν μας εκπλήσει. Applewhite καθυστερεί με την μπάλα. Ωραία εδώ, θα περάσει, φάουλ. Φάουλ κερδισμένο. Applewhite. Εδώ και πάλι η μπάλα απ' έξω. Ρόζα πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει. Ήρθε το επιθετικό rebound. Νέο τρίποντο για την ΑΕΛ στο σίδερο. Το rebound από τον Applewhite. Η μπάλα έξω. Παναγίδης και πάλι. Λάθος πάσα, θα μπορούσε για κάτι καλύτερο εκεί ο Παναγίδης. Στον ευνηδιασμό η ΑΕΛ θα δεχτεί το καλάθι από τον Στάκεϊ. Εδώ νούμερο 7 είναι ο Δανιήλ. Νέο φάουλ. Και πάλι κερδισμένο από τον Applewhite. Δεύτερο φάουλ για την ομάδα της Ένωσης. Κακή πάσα. Δανιήλ παίρνει την μπάλα και εκτελεί για 3. Θα αστοχίσει. Το rebound έρχεται για την Ένωση με τον Στάκεϊ. Τρίποντο από τη γωνία και αυτό μέσα. Και πάλι ο Ρόμπινσον. Ενώ υπάρχει παίχτης ΑΕΛ στο έδαφος. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Είναι ο Δανιήλ. Περιμένουμε να δούμε αν θα πάει. Φαίνεται να τραυματίστηκε στο μάτι. Πάει τώρα το ιατρικό επιτελείο της ομάδας μέσα. Ενώ εμείς βλέπουμε τα πρώτα καλάθια των δύο ομάδων. Μέχρι να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον νεαρό άσο της ΑΕΛ. Τώρα οδηγείται στον πάγκο. Να δούμε ποιος θα μπει στην θέση του. Ο απροπόνητος Ηρακλής Πιτσάκας. Όχι πως έχει θέμα δηλαδή ο Πιτσάκας. Ο πολύπυρος Ηρακλής. Ρόζα. Ρόζα και πάλι. Κρατά την μπάλα. Δίνει στον Πιτσάκα. Από μακριά για 3 αυτός. Κακό σουτ. Το rebound από το Σολομού. Ρόμπινσον και πάλι. Στους 5 ο Ρόμπινσον. 13. Η Ένωση έχει μπει με το πόδι πατημένο στον γκάζι. Applewhite θα στοχίσει. Επιθετικό rebound. Δεν θα έρθει ποτέ στον ευνηδιασμό και πάλι της Ένωσης. Goal foul. Φοβερή προσπάθεια από τον Στάκεϊ Junior, ο οποίος το πανηγυρίζει έξαλα μαζί με τον Ρόμπινσον. Πολύ δυνατό ξεκίνημα για την Ένωση. Εδώ και πάλι ο Στάκεϊ. Πήγε να τον σταματήσει ο Παναγίδης. Όχι όμως μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά δέχτηκε και goal foul από τον Αμερικάνο της Ένωσης των Παραλυμνίου. Έξω η βολή, το rebound από τον Applewhite. Και τώρα Ρόζα.
Ρόζα. Πιέζεται ψηλά από τον Σολομού. Πιτάκας και πάλι για τρεις. Ούτε αυτό θα βρει στο χώρο. Ρόμπινσον μαζεύει το rebound. Πιτάκας. Κλέβει την μπάλα και τώρα Ρόζα. Applewhite βρίσκει τον διάδρομο, πάει μέχρι μέσα, δύο βολές. Εδώ και πάλι, ο Applewhite πήγε μέχρι μέσα. Κατάλαβε ότι ο μόνος τρόπος να σκοράρει θα έπρεπε να βάλει το κορμί του, το έβαλε σωστά, κέρδισε δύο βολές. Με το σκορ στο 12-3. Ευκαιρία να ψαλιδίσει λίγο τη διαφορά η ομάδα της ΑΕΛ, η οποία προηγήθηκε, θυμάμαι, με ένα τρίποντο 6-46 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Η ώρα του αρχηγού. Μονιάτης ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ για την ομάδα της ΑΕΛ. Και νομίζω το θέμα το οποίο έχει προκύψει τώρα θα το επιβεβαιώσουμε στο ημίχρονο αυτό, στο δεκάλεπτο, είναι το ότι δεν υπήρχε στο φύλλο αγώνος το νούμερο 6. Και ίσως αυτό να συζητείτε τώρα στον Πάγκο της ΑΕΛ και με τη γραμματεία. Μονιάτης με την προστατευτική μάσκα. Θα το επιβεβαιώσουμε στο δεκάλεπτο προς τη αυτή μικρή καθυστέρηση τώρα. Δύο βολές λοιπόν για τον Applewhite, για την ομάδα της ΑΕΛ. Θα βάλει την πρώτη. Θα χάσει την δεύτερη. Κουμής μαζεύει το rebound και δίνει στους Στάκη. Ρόμπινσον. Πάνω το Φέρκινσον δίστασε και τώρα Στάκη και πάλι. Κουμής στα τρία δευτερόλεπτα. Πρέπει να γυρίσει ο Κουμής. Γυρνά αστοχή το rebound από τον Φέρκινσον. Και τώρα Ρόζα. Applewhite με τον Μιχάλη τον Κουμή, τον περνά εύκολα και σκοράρει 6-12. Με τον Applewhite εδώ, σαν σταματημένο πέρασε τον Μιχάλη τον Κουμή. Εδώ όμως η της Ένωσης θα πάρουν το αίμα τους πίσω με τον Σολομού. 14-6. Ρόζα. Δεν έχει δοκιμάσει σούτ ακόμη. Ένας φοβερός σκόρερ. Ρόζα μοιράζει παιχνίδι στο Μονιάτη για τρεις αυτός, αστοχή. Πολλά τρίποντα από την ΑΕΛ. Τις Ένωσης εδώ θα στοκίσουν στο σούτ που επιχείρησαν με δράστη αυτή τη φορά τον Άνκρουμ. Νέα καλή άμυνα για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ενώ ετοιμάζεται και ο αρχηγός της Ένωσης, ο Ζάκης Παπαδόπουλος. Ζάκης αντί του Σολομού. Ρόμπινσον. Γλίστρησε εδώ ο Άνκρουμ. Στάκεϊ, στον ίδιο τόπο γλίστρησε κι αυτός. Τελεί, airball. Σώζει ο Ρόμπινσον. Έχουν μείνει τρία δευτερόλεπτα. Νέο τρίποντα από μακριά. Άστοχο κι αυτό. Κακή επίθεση. Ρόζα. Πιτάκας. Φάουλ από τον Κουμή. 6-14. Η Ένωση έχασε μια επίθεση νωρίτερα.
σπατάλησε αν θέλετε μια επίθεση δοκιμάζοντας μόνο τρίποντα. Δεν μπορούσε να έχει αποτέλεσμα έτσι όπως κύλησε. Βγαίνει ο Κουμής, δεν κατάφερε να περιορίσει τον Στάκη. Δεν κατάφερε να περιορίσει, συγχωρείτε τον Apple White. Εδώ η Ένωση βγάζει άλλη μια εξαιρετική άμυνα. Πρώτα κάνουμε σκρίνι και μετά γυρίζουμε στην μπάλα. Ζάκης, Ρόμπινσον, Πιτάκας με αυτοθυσία εκεί για να σώσει την μπάλα. Φωνές από τον Μιχάλη τον Κακιούζη. Ενώ τώρα στο παρκέ ο Παπαϊωάννου με το νούμερο 3 πλέον. Το σωστό νούμερο, Ρόμπινσον για 3. Πολύ κακό σου και αυτό. Βγαίνει ο Μονιάτης. Ρόζα. Φέρκινσον. Πιτάκας. Ωραία στο Ρόζα. Φάουλ. Σκληρό φάουλ. Φάουλ κερδισμένο από τον Παπα Ιωάννου. Εδώ ο Ρόμπινσον πήδηξε σε λάθος χρόνο. Στον πόνους των βολών πλέον η ΑΕΛ, η Ένωση η οποία μοιάζει βραχυκυκλωμένη στην επίθεση. Παπα Ιωάννου. Θα χάσει την πρώτη. Θα χάσει και την δεύτερη βολή. Δεν πρέπει να χάνονται βολές, ιδιαίτερα σε ένα παιχνίδι όπου αναμένεται να είναι κοντά στο σκορ δύο ομάδες. Ζάκης με τον Πιτάκα. Δύο γερόλικοι των γηπέδων. Άλλο ένα τρίποντο για την Ένωση, εύστοχο αυτή τη φορά με τον Στάκη και πάλι. Apple White. Πιεστική άμυνα, λίγο λείψε να έρθει και γκολ φάουλ εδώ από τον Apple White, ο οποίος προσπαθεί πραγματικά με νύχια και με δόντια να κρατήσει την ΑΕΛ μέσα στο παιχνίδι από το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν θέλει να χάσει την επαφή με το σκορ. Δυσκολεύεται, είναι αλήθεια, μάτς Λεμεσού. Βγαίνει ο Ρόμπινσον. Άλλη μια χαμένη βολή. Έχασε δύο νωρίτερα ο Παπαϊωάννου. Δύο στις τέσσερις, δύο στις τρεις. Μία στις τρεις για τον Apple White. Είχε και μία νωρίτερα. Χαμένη. Παπαδόπουλος. Νέο τρίποντο και πάλι για την Ένωση και αυτό εύστοχο. Αυτή την φορά δράστης είναι ο Άνκρουμ. Να λοιπόν η ομάδα της Ένωσης που βρίσκει σκόρα από μακριά. Άλλωστε και οι τρεις της ξένοι έχουν πολύ καλό μακρινό σουτ. Εξαιρετική άμυνα τώρα που βγαίνει. Νέο τρίποντο και αυτό μέσα. 7-23, καταιγιστική Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ρεμέτικα, Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Είναι καταιγιστική, εξαιρετική άμυνα εδώ. Με φάουλ όμως τελικά από τον Άνκρουμ πάνω στον Ηρακλή τον Πιτάκα. Τον στέλνει για δύο βολές.
Εδώ ο Άνκρουμ στον Στάκεϊ. Στημένος αυτός εκτελεί. Κανένα πρόβλημα, άλλο ένα τρίποντο. 7-23, δύο βολές τώρα για τον Πιτσάκα. Δεν μπορεί να έχει κανένα παράπονο ο Μιχάλης Κακιούζης στο ξεκίνημα τουλάχιστον της αναμέτρησης. Βλέπει ότι η ομάδα του, παρά τα 2-3 άσχημα σούτ που έφυγαν από τη γραμμή των 6-75, στη συνέχεια έβρασε το χέρι που λέμε. Γεμάτωσε το καλάθι της ΑΕΛ από τα πολλά τρίποντα από την πρώτη κιόλας περίοδο, 23 πόντι. Υπάρχουν άλλα 2,5 λεπτά. Φέρκινσον είναι πίσω στην άμυνα. Άνκρουμ θα στοχίσει. Πιτσάκας καθαρίζει το rebound. Θα χάσει όμως τελικά ο Ρόζα. Ρόζα θα περάσει το κέντρο. Για τρεις ο Ρόζα. Κακό σουτ. Apple White είναι παντού. Θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για την ομάδα της ΑΕΛ. Εδώ και πάλι το πολύ άσχημο σουτ από τον Ρόζα. Ο Applewhite ήταν και εκεί. Applewhite τώρα με την μπάλα. Ενώ βγήκε και ο Άνκρουμ. Applewhite, δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Μόλις ένας ξένος πλέον για την ομάδα της Ένωσης μέσα στο παρκέ. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι η Ένωση είναι μια ομάδα η οποία δίνει αρκετό χρόνο συμμετοχής στα παιδιά που είναι στον πάγκο, στους Κύπριους ουσιαστικά που είναι στον πάγκο. Μονιάτης. Applewhite. Πιτσάκας κόβει μέσα. Μονιάτης. Applewhite και πάλι. Ο Πιτσάκας περιμένει στην γωνία. Φέρκινσον. Δύσκολη προσπάθεια. Κακό σουτ. Στάκεϊ θα κατεβάσει. Γυρνάει μπάλα για την Ένωση με τον Ζάκη τον Παπαδόπουλο. Εξαιρετική άμυνα από τον Φέρκινσον. Θα κοπεί στα ίσα. Εδώ και πάλι το φοβερό στόπ από τον Φέρκινσον στον Ζάκη τον Παπαδόπουλο. Ζάκης θα στοχίσει, Μονιάτς μαζεύει το rebound. Ρόζα. Μονιάτης, Πιτσάκας, πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει το rebound από τον Παπαδόπουλο. Και τώρα Στάκη. Το σκορ παραμένει το ίδιο εδώ και περίπου 2 λεπτά. Στάκη. Σταματά σου τα αργιατρής και αυτό μέσα. 9-26, καταιγιστική Ένωση. Εδώ και πάλι ο Στάκη, αφού βρήκε το screen που ήθελε, ελευθερώθηκε και σκόραρε. Νέα κακή προσπάθεια. Και φάουλ του Πιτσάκα τώρα. Έχει φάουλ να δώσει. 13 δευτερόλεπτα ακόμη για την ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίων, η οποία προηγείται 26-9, ενώ τώρα γίνονται και οι αλλαγές για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Καθόλου εγκυμένος ο Δημήτρης ο Σάρικας με αυτό που βλέπει από την ομάδα του. Νέο φάουλ από τον Μονιάτη. Έχει ακόμη να δώσει. Μιχάλης ο Καγιούζης. Πηγαίνει, έρχεται. Απόλυτα κανονισμένος. Σουτ για τρεις. Airball. Κανένα πρόβλημα όμως. Κατά κύριο λόγο η άμυνα δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να περιορίσει τις ορέξεις των τριών Αμερικανών της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, που έχει πλέον και την πολυτέλεια να τους αφήσει στον πάγκο για κάποιο χρονικό διάστημα, να πάρουν τις ανάσες τους.
υπάρχει μια μικρή διαφορά ασφαλείας. Ζάκης Παπαδόπουλος εδώ, φοβερή προσπάθεια, θα στοχίσει, επιθετικό rebound όμως και καλάθι. Το καλάθι και πάλι από τον Σολομού. 28-9. Μονιάτης. Ρόζα για τρεις. Ούτε τώρα. Applewhite, άλλο ένα rebound, καλάθι και φάουλ. Το είχε κάνει και νωρίτερα. Το θέμα είναι ότι όμως δεν είναι συνεπής από τη γραμμή των φωλών. Εδώ και πάλι. Applewhite, είναι το δεύτερο goal foul. Το θέμα είναι αν θα βάλει την βολή. Φτάνει τους 5 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΛ. Άστοχη άλλη μία βολή. Εξαιρετικός ο Ροζακή όμως. Μαζεύει το rebound. Και θα κερδίσει και το φάουλ. Το φάουλ το οποίο σφυρίζεται στον Χρήστο τον Πυρίλη. Εδώ και πάλι. Να λοιπόν η ΑΕΛ μπήκε αποφασισμένα στο παρκέ. Θέλει να ψαλιδίσει τη διαφορά όσο είναι ακόμη νωρίς. Δύο βολές για τον Ρώσα. Ένας εξαιρετικός σουτέρ ο οποίος μέχρι στιγμής σήμερα τουλάχιστον δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό. Δύο στις δύο. 13-28. Να λοιπόν από το goal foul του Applewhite. Ήρθε το κλέψιμο ουσιαστικά του Ρώσα. Οι δικές του δύο βολές για 28-13. Στάκη, γυρνά και αυτό μέσα. Είναι η σειρά του να ξεχωρίσει, φτάνει τους 12 πόντους. Ένα με ένα παιχνίδι νομίζω είναι εξαίρετη της ενώσης. Φέρκινσον. Καλάθι και φάουλ και πάλι. Να λοιπόν. Το φάουλ από τον Ζάκη. Εδώ ο Μονιάτης. Ωραία πάσα στο Φέρκινσον. Γύρισε. Ωραία. Ή από τον Μονιάτη ή από τον Ζάκη ή από τον Σολομού ήταν το φάουλ. Και οι δύο είχαν επαφή με τον Φέρκινσον. Ο σέντερ της ΑΕΛ. Καλείται και αυτός για το δικό του goal foul. Τις προηγούμενες τρεις φορές κανείς δεν ήταν συνεπής. Τώρα να το τρίποντο, το έμεσο τρίποντο από τον Φέρκινσον. 16-30. Απλώνει το πόδι ο Φέρκινσον. Μπάλα έξω. Ζάκης. Τρίποντο άστοχο από τον Χαραλάμπους. Φέρκινσον. Πιτάκας Ρώσα. Μονιάτης. Βγαίνει από τα σκριν. Ο Φέρκινσον παίρνει την μπάλα. Διστάζει. Μονιάτης για τρεις. Άστοχος. Στάκη μαζεύει το rebound. Ενώ ετοιμάζεται ο Άντρουμ για την ομάδα της Ενώσης. Ωραία κίνηση, αλλά άστοχη από τον Σολομού. Και τώρα Ρόζα. Η διαφορά που έφτασε μέχρι και τους 19 πόντους. Φέρκινσον θα σκοράρει 30-18 από τους 19, η διαφορά στους 12. Εδώ ο Ρόζα, ωραία, ο Φέρκινσον δεν έχει αντίπαλο εκεί. Γι' αυτό ίσως ετοιμάζεται Σπεσνέρα και ο Κουμής. Νέο τρίποντο, εύστοχο αυτή την φορά από τον Βασίλη τον Χαραλάμπους. Είναι καλός σουτέρ. 33-18, ανάσα για την Ένωση που είδε την ΑΕΛ να ψαλιδίσει την διαφορά.
Ρόζα πιέζεται ωραία στον Applewhite. Φοβερή πάσα από τον Ρόζα. 33-20. Ο Ρόζα σε ρόλο δημιουργού και οι υπόλοιποι σε ρόλο εκτελεστή. Στάκια με τον κουμί. Κυρίλης. Κυρίλης με τον Applewhite. Τρίποντο και πάλι. Κακό. Ρόζα. Δυσκολεύεται να πέρασει το κέντρο. Τώρα θα δώσει τον Applewhite, ο οποίος βρίσκει τον διάδρομο. Δίστασε αν και βρήκε ανοιχτό χώρο. Ρόζα, βήματα. Εδώ το φοβήθηκε ο Applewhite. Και δεν έτρεξε μέχρι μέσα. Στάκεϊ δεν έχει πάρει ανάσα ακόμη. Τώρα στο παρκέ και ο Άντρουμ. Κουμής για να τα βάλει με τον Φέρκινσον. Άστοχο τρίποντο. Ρόζα. Φέρκινσον. Θα αστοχίσει. Ο Κουμής έβαλε σωστά το κορμί του εκεί. Ήταν αρκετό για να τον εμποδίσει. Κουμής θα αστοχίσει όμως με αντίπαλο τον Applewhite. Ρόζα. Ψάχνει να βρει διαδρόμους. Δύο βολές. Φορτώνεται και πάλι νωρίς με φάουλ η ομάδα της Ένωσης. Εδώ και πάλι ο Ρόζα. Έξυπνο. Έξυπνο θα κερδίσει το φάουλ από τον Άγκρουμ. Δεν άρεσε στον Μιχάλη τον Κακιούζη. Ούτε η απόφαση, ούτε όμως η άμυνα από τον Άγκρουμ. Ο οποίος πήγε από πίσω από τον Ρόζα. Δύο βολές λοιπόν τώρα. Για τον παίχτη της ΑΕΛ. Δύο στις δύο. 22-33 η διαφορά στους 11. Συνεχίζει την καλή εμφάνιση ΑΕΛ στη δεύτερη περίοδο. Φοβερή πάσα, Κουμής, καλάθι και φάουλ. Εξαιρετική ασίστ. Όλο το καλάθι, το μισό καλάθι ανοίγει στον Βασίλη τον Χαραλάμπους, ο οποίος είδε την κίνηση του Κουμή να κόψει μέσα στη ρακέτα. Του έδωσε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή και ο Μιχάλης εκεί θα κερδίσει το φάουλ από τον Χάνουν. Χάνουν μαζεύει το rebound. Πιθάγας. Εξαιρετική άμυνα από τον Κουμί. Η μπάλα μας παραμένει στην ΑΕΛ. Πιθάγας. Ρόζα. Για τρεις. Κακό σουτ. Την μπάλα και πάλι για την Ένωση, 22-35, 18-14 τα rebound μέχρι στιγμής. Βλέπει τώρα η ΑΕΛ. Ρόζα, Φέρκινσον. Ρόζα δυσκολεύεται στο Χάνουν. Φοβερή πάσα στον Χάνουν από τον Ρόζα, ο οποίος μπορεί να μην σκοράρει σήμερα, αλλά μοιράζει παιχνίδι. 35-24. Άντρουμ. Με φάουλ στον πάγκο ο Ρομπινσόν. Άντρουμ. Θα στοχίσει. Επιθετικό rebound και καλάθι από τον Κουμί και πάλι. Το follow ουσιαστικά από τον Κουμί. Επιστροφή και Ρομπινσόν τώρα. 37-24, Πιθάκας, Φέρκινσον για τρεις, μπαίνει και βγαίνει μπάλα, ο Κουμής μαζεύει το rebound.
Ανχρούμ πάει μέχρι μέσα. Πρέπει να υπήρξε και κάποια επαφή εκεί. Τίποτα πάντως από τους διαιτητές. Φέρκινσον δυσκολεύεται στο κατέβασμα. Θα πρέπει να βιαστούν οι της ΑΕΛ όπως όπως ο Μονιάτης. Και τώρα Πιτάκας. Κάνουν επιθετικό. Ναι. Δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό σκρίν από τον νεαρό άσο της ΑΕΛ. Βγαίνει ο Ζάκης Παπαδόπουλος στο παρκέ ο Ρόμπινσον. Ενώ και ο Χάνουν στον πάγκο. 37-24. Ρόμπινσον. Ένας εναντίον δύο, κανένα πρόβλημα. Άλλο ένα καλάθι για τον Ρόμπινσον, 39-24. Στους 7 ο Ρόμπινσον. Ρόσα. 9 στα 18 τίποτα για την Ένωση με Παραλληνίου, 6 στα 13 για την ΕΚΑΕΛ. Πιτάκας, Ρόσα και πάλι για 3. Το φάουλ από τον Applewhite. Δεν έχει το σούτο μακρινό σήμερα η ΑΕΛ και το χρειάζεται για να μείνει κοντά στο σκορ. Η διαφορά έχει πάει μέχρι και τους 19 πόντους, την ψαλίδισαν μέχρι τους 11 η γάλαζο-κίτρινη της Λεμεσού. Όμως με δράστη το Ρόμπινσον και τον Κουμί. Η διαφορά μεγαλώνει και πάλι. Καλή άμυνα από τον Πιτσάκα. Ο οποίος με μία προπόνηση ουσιαστικά γωνιά της. Πιτσάκας ωραία. Καλάθι και φάουλ και πάλι από τον Applewhite. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το σκηνικό. Άλλο ένα φάουλ. Την μπάλα κάτω από τα πόδια του Κουμί. Φοβερή πάσα. Άλλο ένα γκολ φάουλ από τον Applewhite. Για να δούμε όμως αν θα βάλει τη βολή αυτή τη φορά. Δεν είναι συνεπής από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, θα λέει κανείς. Μόνο γραμμή της φιλανθρωπίας δεν είναι για τον ίδιο σήμερα. Αυτή τη φορά θα το πετύχει. Είναι η τρίτη φορά που πάει για goal foul και η πρώτη που πετυχαίνει και το καλάθι. Κουμής θα στοχίσει παρά την πολύ καλή προσπάθεια εκεί. 37-29. Ρόσα. Πιέζεται double team εκεί από την Ενός, εξαιρετική άμυνα. Ρόσα και πάλι. Τρίποντα από τον Μονιάτη μέσα. 30-39. Να λοιπόν η ΑΕΛ. 39-30. Στάκεϊ. Με το Ρόσα πάνω του. Η διαφορά στους 9. Στάκεϊ κόβει μέσα ο Κουμής. Στάκεϊ πάει μέχρι μέσα, μέχρι τέλους θα στοχίσει. Το rebound εκεί από τον Πυρίλη. Φοβερό κάρφωμα όμως. Έρχεται από πίσω ο Ανχρούμ σαν τρέιλερ. Ο Κουμής είναι στον πάγκο. Ο Πυρίλης ήταν εκεί που προσπαθούσε. Δεν τα κατάφερε όμως. Ήρθε ο Ανχρούμ σαν τρέιλερ να καρφώσει την μπάλα με μανία για το 30-41. Ρόζα. Μονιάτης από την ίδιο τόπο που ευστόχησε νωρίτερα. Θα στοχίσει τώρα. Ρόμπινσον μαζεύει το rebound. Εδώ νωρίτερα ο Πιερίλης το πάλεψε εκεί. Δέχτηκε το στόπ από τον Φέρκινσον, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Ανχρούμ, που ήρθε σαν από πίσω σαν τρέιλερ για να καρφώσει την μπάλα. Ανχρούμ δίστασε, κακή πασά. Φέρκινσον δυσκολεύεται να περάσει.
Τώρα θα κρατήσει την μπάλα μπροστά από το κέντρο, από την πάσα του Μονιάτη και τώρα Πιτάκας. Φέρκινσον. Applewhite. Ο Ρόζα είναι ελεύθερος. Μονιάτης. Ωραία πάσα πίσω από την πλάτη στο Ρόζα. Άστοχος. Ο Μονιάτης μαζεύει το rebound. Πιτάκας για τρεις. Ούτε τώρα. Applewhite άλλο ένα rebound. Ρόζα. Φέρκινσον. Πιτάκας. Πάει μέχρι μέσα χωρίς αντίπαλο ο Ηρακλής. Θα σκοράρει 41-32. Ηρακλής Πιτάκας βρίσκει ανοιχτό διάδρομο και τελειώνει την φάση. 15 δευτερόλεπτα όλα για την ένωση. Στάκη. Με τον Ρόζα. Στάκη για τρεις. Θα στοχίσει. Φέρκινσον μαζεύει το rebound. 41-32 φίλες και φίλοι. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Πολύ καλό τελείωμα, ιδανικό θα λέγε κανείς για την ΑΕΛ. Κάποιοι που ενώθηκαν τώρα μαζί μας θα βλέπουν διαφορά των 9 πόντων και θα λένε ότι είναι μεγάλη διαφορά, αλλά θα πρέπει να θυμίσουμε στους φίλους η διαφορά ανέβηκε μέχρι και τους 19 για την ένωση. Βλέπουμε εμείς κάποια από τα highlights της αναμέτρησης. Λέγαμε λοιπόν η ένωση η οποία προηγήθηκε ακόμη και με 19 πόντους διαφορά 28-9 με την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Σκορ πρώτου της περίοδου ήταν 26-9. Πρώτο καλάθι και 28-9 για την ένωση στην έναρξη της δεύτερης περίοδου. Στη συνέχεια όμως η ΑΕΛ με Φέρκινσον και Applewhite ψαλίδισαν την διαφορά και με Ρόζα δημιουργό έριξαν σε μονοψήφιο αριθμό πλέον την διαφορά 41-32. Το διορθώνουμε γιατί αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, Ρόζα. Φέρκινσον. Στο παρκέ για την ομάδα της Ένωσης, για την ομάδα της ΑΕΛ, με συγχωρείτε, ο Σδράβιτς. Ένας πολύ καλός σούτερ. Ο οποίος ήταν και την περσινή σεζόν, τη μισή σεζόν στην ΑΕΛ. Η Τσάγκας. Applewhite. Δηματάκι πίσω. Airball. Στάκη. Σολομού αστοχή. Εκεί είναι όμως ο Ρόμπινσον με follow. Για το 43-32. Ρόζα. Πολύ άστοχος σήμερα. Κλείνουν συνέχεια δύο παίχτες πάνω του. Σδράβιτς. Ρόζα. Ωραία και πάλι. Ο Ρόζα στον Σδράβιτς, αυτός βηματάκι πίσω, αστοχή, από κοντά ο Φέρκινσον μαζεύει το επιθετικό rebound. Θα σκοράρει τελικά, αφού μαζεύει το επιθετικό rebound εκεί, κατάφερε να τελειώσει την φάση. Φέρκινσον, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Λάθος εδώ από τον Κουμί. Πιτάκας βρίσκει τον διάδρομο. Δίστασε στην αρχή. Ρόζα, Applewhite πάει μέχρι μέσα. Το προτιμά τον drive από το shoot και δικαιώνεται. 36-43. Η διαφορά πέφτει ακόμη περισσότερο. Στάκη. Άνκρουμ. Πιέζεται εδώ από τον Σδράβιτς, όμως πολύ δύσκολο σούτ και εύστοχο. Ρόζα. Φέρκινσον, ωραία στον Applewhite, καλάθι και φάουλ. Για άλλη μια φορά ο Applewhite θα τρυπήσει την άμυνα της Ένωσης. Το φάουλ από τον Μιχάλη τον Κουμί. Εδώ και πάλι. Ο Applewhite στους 14 πόντους και έχει και μία βολή πλέον. Come on, come on.
Με διαφορά ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΛ σήμερα. Η διαφορά πέφτει στους 6. Θυμίζουμε, με 19 προηγήθηκε η Ένωση στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Κουμής με τον Applewhite πάνω του. Τον παίζει με πλάτη ο Μιχάλης. Θα γυρίσει, δεν θα τα καταφέρει όμως ούτε εκεί. Άστοχος ο Κουμής και εδώ εκνευρισμένος θα κάνει το φάουλ. Πάει μόνος του στον πάγκο. Είναι φανερό ότι είναι εκνευρισμένος. Το καλάθι δεν ήρθε από τον Κούμη στη θέση του Θυρίλης. Στράβιτς. Έξυπνη κίνηση από τον παίχτη της ΑΕΛ και δύο βολές. Εδώ ο Άνκρουμ διαμαρτύρεται. Τον κρατά ο Ρόμπινσον και ο Στάκη δεν χρειάζεται να χρειαστεί και τεχνική ποινή. Γι' αυτό και τον κρατάνε και οι συμπαίχτες του μακριά. Τώρα πάει και τα λέει με τον Καγιούζη. Στράβιτς εύστοχος στην πρώτη βολή. Και στη δεύτερη. Και διαφορά πέφτει στους 4. Για να δούμε. Κυρίλης. Πολύ ωραία πάσα και το καλάθι από τον Άνκρουμ. Θα πάρει το αίμα του πίσω. Από την πολύ ωραία πάσα του Κυρίλη με αντίπαλο τον Στράβιτς. Αυτή την φορά ο Άνκρουμ βγήκε νικητής. Πιτάκας βρίσκει τον διάδρομο. Θα στοχίσει όμως το lay-up. Φοβερή συνεργασία. Άνκρουμ με Σολομού. Στάκη με Σολομού εδώ, Στάκη. Ωραία σκαστή στο Σολομού, ο οποίος θα καρφώσει. Ρόζα. Εξαιρετική άμυνα και κλέψιμο από τον Στάκη στον ευνηδιασμό. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Άμεση επιστροφή της Ένωσης και διαφορά και πάλι στους 10 με ένα σερί 6-0. Η Ένωση από τους 4 πόντους την ανέβασε στους 10. Πιτάκας. Ρόζα. Νέο κλέψιμο. Στάκη. Ρόμπινσον θα κοπεί από τον Φέρκινσον. Φοβερή άμυνα από τον Φέρκινσον. Τρίποντα από πολύ μακριά χωρίς λογική από τον Στράβιτς. Εδώ ο Ρόμπινσον. Φοβερό μπλοκ από τον Φέρκινσον. Ξανά και ξανά. Λίγο ο Φέρκινσον, λίγο το Στεφάνι εμπόδισαν τον Ρόμπινσον εκεί. Στη συνέχεια όμως αψυχολόγητο το σουτ από τον Στάβιτς. Κυρίλης. Φάουλ. Κερδισμένο του Άνκρουμ. Μονιάτης. Επιστρέφει αντί του Στράβιτς. Ο άσος της ΑΕΛ έβαλε τις βολές του νωρίτερα. Έχασε όμως ένα ψυχολόγητο τρίποντο στον ευνηδιασμό. Αν και καλό σουτέρ. Άλλο ένα φάουλ. Κερδισμένο και τεχνική ποινή.
στον πάγκο της Ένωσης. Τεχνική ποινή στον πάγκο της Ένωσης λοιπόν. Ο χειρότερος συνδυασμός για την ομάδα του Παραλιμνίου. Ο Ρώσα θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Στη μία βολή που δικαιούται. Την μπάλα απ' έξω για την ΑΕΛ, η οποία στο επόμενο φάουλ θα έχει δικαίωμα για βολές. Μονιά της. Τιτσάκας, ωραία στον Applewhite. Ρόζα για τρεις. Ούτε τώρα. Φάουλ του Ρόζα πάνω στο Σολομού. Κυρίλης στο Ρόμπινσον, θα κοπεί Φέρκινσον, δεν του βγαίνει το παιχνίδι του Ρόμπινσον σήμερα. Πιτάκας ψάχνει το σκριν, μονιά της, ωραία στον Applewhite, αυτό στον Φέρκινσον, θα στοχίσει το rebound στο Μονιάτη. Ρόζα, Πιτάκας δυσκολεύεται εκεί. Σολομού πάει μέχρι μέσα. Έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Εδώ. Εξαιρετική άμυνα από τον Σολομού, ο οποίος διορθώνει το λάθος του νωρίτερα. Και εδώ εκνευρισμός στον πάγκο της Ένωσης για το φάουλ του Μονιάτη. Εδώ έκλεψε ο Σολομού την μπάλα πίσω. Πρώτα μονιά της γυρίζει να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές και στη συνέχεια σπρώχνει τον Σολομού. Σωστή αποφάση των διαιτητών. Ο Σολομού όμως θα χάσει την βολή. Μέσα η δεύτερη. Δεκαεννέα βόλες εκτελεσμένες για την ΑΕΛ. Μόλις τέσσερις για το Παραλίμνη. 13 στις 19 και μία στις τέσσερις. Αυτή η βολή του Σολομού ήταν η πρώτη εύστοχη για την ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Δύσκολο σούτ. Applewhite άλλο ένα rebound. Ρόζα. Εδώ και ώρα κολλημένη στους 41 πόντους η ΑΕΛ. Από το 41-45. Έχει μείνει εκεί. Πιτάκας. Φέρκινσον. Άστοχο τρίποντο και πάλι. Πιτάκας σηκώνεται. Νέο φάουλ. Διαμαρτυρίες και πάλι αντιαθλητικό από τον πάγκο της Ένωσης. Επικρατεί ένας μικρός εκνευρισμός στις τελευταίες φάσεις. Εδώ Ρόζα. Είναι αλήθεια ότι πήρε αγκαγιά τον αντίπαλό του. Ρόμπινσον. Για τρεις ο Ρόμπινσον, ναι. 41-55. Ξύπνησε και ο πάγκος της Ένωσης. Μεγάλη διαφορά στα εύστοχα σου τριών πόντων. Μόλις 2 στα 18 για την ομάδα της Ένωσης.
για την ομάδα της Άλιας, συγχωρείτε. 8 εύστοχα για την Ένωση. Εδώ άλλο ένα καλάθι. 41-57. Από το 41-45. Και έπειτα η Ένωση πάτησε το πόδι στον Γκάζι και φαίνεται να μην έχει όρεξη να δει ξανά πίσω της. Η Τάγκας ένα τρίποντο. Μακρινή πάσα. Άνκρουμ για τρεις. Και αυτό μέσα. Και αυτό μέσα. 44-60. Εικόνα που θυμίζει πρώτο δεκάλεπτο για την Ένωση. Φέρκινσον. Πολύ ωραία συνεργασία και ωραίο γαρφώμα από τον σέντερ της ΑΕΛ. ΑΕΛ η οποία έχει πάρει αρκετά από τον Apple White και τον Φέρκινσον στο σκοράρισμα, όμως ο Ρόζα δεν έχει βοηθήσει σήμερα. Και ειδικά με τα σημερινά δεδομένα, όπου δηλαδή οι ομάδες έχουν το δικαίωμα τριών ξένων, είναι σημαντικό κάθε ξένος να κάνει την διαφορά. Εδώ Σολομού στον πάγκο. Θα πάρει ανάσες. Επέστρεψε ο Ζάκης. Παπαδόπουλος. Πιτσάκα στον ευνηδιασμό. 48-60. Να λοιπόν. Ένα σερί 5-0 για την ομάδα της Ένωσης. Άνκρουμ. Κυρίλης. Ρόμπινσον. Θα στοχίσει. Φέρκινσον μαζεύει το rebound. Και τώρα Ρόσα. Apple White άρχισε να δει ότι ουσιαστικά δεν είχε αντίπαλο εκεί. Πήρε δύο βολές. Και ευκαιρία να πέσει διαφορά και πάλι στους 10. Από το 41-57. Εύστοχος στην πρώτη. Δύο στις δύο. 50-60, time out. Εδώ νωρίτερα το τρίποντο από τον Πιτάκα. Το τρίποντο απάντηση από τον Άνκρουμ. Και μακρινή το κάρφωμα από τον Φέρκινσον, το εντυπωσιακό κάρφωμα. Ζάκης Παπαδόπουλος. Κυρίλης, έγινε το λάθος. Πιτάκας. Και τώρα Ρόσα. Πιτάκας και πάλι. Double team. Και μπάλα από τα πόδια. Κουστάκης, ζητά ανανέωση χρόνου ο Ηρακλής Πιτάκας και νομίζω έχει δίκαιο. Οι διαιτητές όμως αφήνουν τα 7 δευτερόλεπτα. Φάνηκε πάντως να βγαίνει από τα πόδια του Στάκη Μπάλα. Ρόζα. Φέρκινσον. 7 δευτερόλεπτα Πιτάκας από μακριά για 3. Τεράστιο τρίποντο από τον Ηρακλή Πιτάκα, 53-60. Στάκεϊ δεν πρόλαβε. Ο χρόνος δεν είναι ξύνδερα, γιατί είναι...
Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Κυρίλης, φοβερό στόπα από τον Φέρκινσον. Οι διαμαρτυρίες του Μιχάλη Δοκακιούζη και των συνεργατών του ήταν για την φάση νωρίτερα, εάν έληξε ο χρόνος ή όχι. Φοβερό στόπ τώρα. ...53-60. Πάντως ο Μιχάλης Κακιούς ήταν πολύ εκνευρισμένος με τους παίχτες του πέραν από την φάση που διαμαρτύρονται. Τους έβαλε τις φωνές, τους είπε ότι σταμάτησαν να παίζουν ουσιαστικά. Πρέπει να συγκεντρωθούν. Κυρίλης που γυρνά πολύ ωραία στο Ρόμπινσον. Φάουλ και δύο βολές. Εδώ ο Πυρίλης φοβήθηκε τον Φέρκινσον αυτή την φορά και επέλεξε. Να δώσει τον Ρόμπινσον, ο οποίος κέρδισε δύο βολές. Ρόμπινσον στους 12 σήμερα. Εύστοχο στην πρώτη και στη δεύτερη, στους 14 πόντους. Το Μάζος επέλεξε να δώσει στον Ρόζα. Το Μάζος. Η Τσάκας περιμένει την μπάλα, ο Φέρκινσον τελικά. Απλουάιτ. Επιθετικό φάουλ. Εδώ και πάλι. Ο Απλουάιτ έπεσε με δύναμη πάνω στον Πυρίλη. Σωστή βοήξη. ...53-62. Θα σκουπιστεί το παρκέ. Στάκεϊ δεν έχει βγει δευτερόλεπτα το βαρκέ. Ζάκης Παπαδόπουλος. Στάκεϊ άστοχος, το rebound έρχεται από το Ρόζα. Ο οποίος είναι στους 5 πόντους με τραγικά νούμερα. Τον Μπάζος για 3. Θα στοχίσει ο Ρόμπινσον το rebound. Κυρίλης. Ζάκης Παπαδόπουλος. Κακή πάσα. Ρόζα. Πιτσάκας. Δίστασε δύο φορές. Ρόζα. Απλουάιτ. Θα καρφώσει και τον Πυρίλη στο καλάθι. Πολύ ωραία φάση για τον Απλουάιτ. Στους 19. Εδώ. Εξαιρετικός. Ρόμπινσον. Καλή άμυνα όμως δεν ολοκληρώνεται. Με τη λήξη προλαβαίνει. Φοβερό μπάζερ καλάθι από τον Ρόμπινσον.
Και εδώ τεχνική ποινή στον Μιχάλη Κακιούζη. Από το πουθενά ένας πόντος τώρα για την ΑΕΛ. Το ξέσπασμα του προπονητή της ομάδας της Ένωσης για το προηγούμενο μπάζερ καλάθι του παίχτη του έφερε τον πανηγυρισμό και κάποιες λογικά διαμαρτυρίες, μια και ήταν φάση που θύμιζε την φάση που διαμαρτυρήθηκαν στην τρίτη περίοδο όταν έλειγε ο χρόνος για την ΑΕΛ. 65-55. 56-65, με συγχωρείτε, Πιτάκας. Ένας εναντίον όλων. Κακό τελείωμα. Ο Μονιάτης αρπάζει ουσιαστικά από το χέρι τον Στοκ. Σωστά και για να σταματήσει η επίθεση της ΑΕΛ. Διαμαρτυρήθηκαν από τον πάγκο της Ένωσης, αλλά αυτή την φορά ο Μιχάλης Κακιούζης γύρισε και τους είπε να ηρεμήσουν και να κάτσουν στον πάγκο. Ήδη υπήρξαν δύο τεχνικές ποινές. Όμως εδώ βλέπουμε ότι ο Κυριάκος ο Χρήστου έχει πάει για να δει ξανά την τελευταία φάση, αν είναι αντιαθλητικό δηλαδή ή όχι. Με μια πρώτη ματιά φάνηκε όντως ο Μονιάτης να αρπάζει το χέρι του Αμερικάνου της Ένωσης των Παραλιμνίων. Όμως ειδικός για αυτές τις φάσεις είναι ο Κυριάκος ο Χρήστου, πρώτος διαιτητής αναμέτρησης γι' αυτό. Και έχει πάει να ξαναδεί την εν λόγω φάση. 56-65 η ομάδα της Ένωσης συνεχίζει να διατηρεί το προβάδισμα. Από την αρχή ουσιαστικά βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 από εκείνο το τρίποντο του 36χρονου Αδάμου Παναγίδη. Ο Αδάμος τραυματίστηκε και στη συνέχεια πάτησε το πόδι στον Γκάζι Ένωση και χάθηκε στον ορίζοντα. Πρώτη περίοδος έληξε με σκορ 26-9. Στη συνέχεια προσπάθησε να αντιδράσει η ΑΕΛ. 41-32. Η ΑΕΛ η οποία με την έναρξη της δεύτερης περίοδου βρέθηκε ακόμη και με 19 πίσω. Για να δούμε τελικά είναι αντιαθλητικό ή κανονικό φάουλ. Κανονικό φάουλ έδωσε εδώ ο Κυριάκος Χρήστου. Εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε και πάλι το τι έβλεπε ο διεθνής ρεφερή. Ρώσα. Πιτάκας. Applewhite. Καλή άμυνα από τον Πυρίλη, ολοκληρώνεται. Πυρίλης δεν θα τα καταφέρει. Εκείνη ο Ζάκης Παπαδόπουλος όμως με την εμπειρία του μαζεύει το rebound. Στάκη ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη. Πυρίλη στο Ρόμπινσον. Κακή ενέργεια από τον Αμερικάνο του Παραλιμνίου. 6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η επίθεση της Ένωσης. Άνκρουμ επιστρέφει. Αποσύρεται ο Βασίλης ο Χαραλάμπους, ο οποίος έχει 3 ποντούς. Νέο φάουλ. Στάκη. Και τώρα Ρόμπινσον. Δύσκολη προσπάθεια. Εύστοχη όμως από τον Ρόμπινσον. 67-56. Η διαφορά στους 11. Πιτάκας. Πολύ ωραία πάσα στον Applewhite. Άλλο ένα καλάθι για τον Αμερικάνο της ΑΕΛ, ο οποίος κάνει
ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ίσως το καλύτερό του. Στους τρεις αγώνες ουσιαστικά που αγωνίστηκε στα κυπριακά γήπεδα. Ο Ρόμπινσον εδώ δεν θα τα καταφέρει. Apple White μαζεύει. Πέφτει στο παρκέ μαζί με τον Ρόμπινσον. Σηκώνονται οι δυο τους. Εδώ και πάλι το άστοχο τρίποντο. Ρόμπινσον αστοχή εξ επαφής. Κυρίλης. Ρόμπινσον θα αστοχίσει το ριμπάν και πάλι από τον Ζάκη τον Παπαδόπουλο. Άνκρουμ τώρα για τρεις και αυτός αστοχός. Ρόζα μαζεύει το ριμπάν. Φέρκινσον θα σκοράρει με ταμπλό ο Φέρκινσον. 60-67. Άλλα 5 λεπτά αγωνίας εδώ στον Νίκο Σολομονίδη στην ΑΕΛ. Στο κλειστό της ΑΕΛ. Καλή αμήνα από τον Πιτσάκα, όμως ο Πυρίλης επιμένει, θα κοπεί και πάλι από τον Φέρκινσον. Ρόζα, Apple White, υποψία βημάτων. Θα στοχίσει Πιτσάκας για τρεις. Άστοχος και αυτός, τον ριμπάν από τον Ρόζα. Τελικά όμως ο Ρόμπινσον εκεί καθαρίζει την φάση. Να λοιπόν χάθηκε η ευκαιρία την ΑΕΛ να μειώσει κι άλλο την διαφορά. Double team τώρα πάνω στον Άνκρουμ. Ζάκης για τρεις. Άστοχος. Συνεχόμενα άστοχα στους τριών πόντων από την Ένωση τώρα. Η διαφορά στους 7. Ο Ρόζα ηρεμεί το παιχνίδι για την ΑΕΛ. Apple White και πάλι. Double team πάνω του. Φέρκινσον. Λάθος από τον παίκτη της ΑΕΛ. Εξαιρετική άμυνα από τους παραλυμνίδες. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ να ρίξει ακόμη περισσότερο την διαφορά. Παπαδόπουλος. Ζάκης και πάλι. Ούτε τώρα. Το rebound όμως έρχεται για την Ένωση. Δύο βολές. Δύο βολές από τον Άνκρουμ. Δύο συνεχόμενα χαμένα σούτ από τον αρχηγό της Ένωσης. Υπό καλές προϋποθέσεις. Πιτσάκας βρίσκει τον διάδρομο. Οριακά κράτησε την δεν εκλέψαν τη Ένωση. 12 δευτερόλεπτα ακόμη. Ρόζα. Ούτε τώρα. Άλλο ένα rebound, το έκτο του. Και άλλη μία ασίστη, 8η. Μπορεί ο ίδιος να μην σκοράρει, αλλά μοιράζει. Στάκεϊ. Κλέψιμα από τον Apple White. Πιτσάκας. Apple White με τον Τυρίλη. Θα τον πάρει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει δύο βολές. Συνεχίζει να είναι ο κινητήριος μοχλός των επιθέσεων της ΑΕΛ ο Apple White. Ήξερε τι έκανε εδώ. Πήγε μέχρι μέσα. Κέρδισε το φάουλ από τον Τυρίλη και δύο βολές. Θα χάσει την πρώτη βολή.
Εύστοχος στη δεύτερη, 63-69. Apple White. Εδώ και ώρα έχει κάνει double-double. Ρόμπινσον θα στοχίσει, μαζεύεται επιθετικό rebound όμως. Παπαδόπουλος. Ρόμπινσον περιμένει την μπάλα, την πήρε. Θα τη χάσει όμως. Πυρίλη σώζει. Πάει μέχρι μέσα. Δύο φορές από τον νεαρό Πυρίλη. Εδώ έσωσε ουσιαστικά την μπάλα για την ομάδα του. Δύο πολύ σημαντικές βολές. Μηδές στις δύο. Ρόζα. Πολύ σημαντική επίθεση αυτή για την ΑΕΛ. Ρόζα. Κακή πάσα. Η μπάλα όμως καταλήγει για ένα τρίποντα από τον Φέρκινσον. Άστοχο. Να λοιπόν, χάθηκε η ευκαιρία την ΑΕΛ να ρίξει κι άλλο την διαφορά στους τρεις. Χαμένη επίθεση τώρα για την Ένωση. Με δράση τον Άνκρουμ. Πιτσάκας κατεβάζει. Στον Apple White αυτός. Δύο βόλες ακόμη. 63-69, 1-43 για το τέλος του αγώνα. Δύο βόλες για τον Apple White. Άλλη μία χαμένη βολή. Εδώ ο Apple White μετρά και κούραση. Μηδές στις δύο. Να λοιπόν. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία την ΑΕΛ. 17-26. Πολλές χαμένες βολές. 5-10 για το παραλίμνη. Ζάκης Παπαδόπουλος στο καλάθι, που μπορεί να χαρίσει και την νίκη από τον αρχηγό. 71-63, πολύ μεγάλο καλάθι από τον αρχηγό της Ένωσης. Ρόζα πάει μέχρι μέσα. Πιτσάκας για τρεις. Άστοχος, τον ριμπάν από ποιον? Από τον Ρόμπινσον. Πολύ δύσκολο έως αδύνατον πλέον να ανατραπούν τα δεδομένα. Η ΑΕΛ είχε τις ευκαιρίες με τον Apple White νωρίτερα από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Δεν τα κατάφερε όμως. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάπου έμεινε και από δυνάμεις ο Apple White. Και όχι άδικα. Εδώ νωρίτερα ο Ζάκης Παπαδόπουλος πώς απέφυγε και τον Μονιάτη. Και πέτυχε το καλάθι που όπως όλα δείχνουν σφραγίζει την νίκη για την ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίων. 4-0 λοιπόν για το παραλίμνη και συνεχίζουμε. Η ΑΕΛ παραμένει στην τελευταία θέση. Θυμίζουμε με ένα αγώνα λιγότερο καθώς είχε το ρεπό της. Λοιπόν, η μπάλα στην επαναφορά από τον Ρόζα. Παπαδόπουλος πάνω στο Ρόζα, πιέζει. Δύσκολο σούτ για τρεις. Άστοχο και πάλι. Τέλος επίθεσης για την ομάδα της ΑΕΛ. Λοιπόν, το κλέψιμο, ένα τρίποντα από τον Μπάζο, άστοχο. Την μπάλα στο Ρόμπινσον. Μπράβο!
63-73, 35 δευτερόλεπτα ακόμη. Τα πάντα έχουν κρυθεί. Μεγάλη και σημαντική νίκη για την ομάδα του Παραλιμνίου, η οποία συνεχίζει να διατηρεί το αίτητο. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Στάκη. Λίγη σημασία έχει όμως αυτό. Άστοχος και στην δεύτερη. Ο Ρόμπινσον μαζεύει το επιθετικό rebound. Νέο φάουλ από τον Παπαϊωάννου. Συντα 3-75 με δύο βολές από τον Άνκρουμ. Ρόζα. Άλλο ένα καλάθι από τον υπτάμενο Νταμάνι Απουάιτ. Τέλος λοιπόν παιχνιδιού. Περιμένουμε να κυλήσουν τα τελευταία διαδικαστικά δευτερόλεπτα. 65-75, φίλες και φίλοι. Πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα της Ρεμέτικα Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Η ομάδα του Παραλιμνίου ήρθε στη Λεμεσό έχοντας ήδη τρεις νίκες στο ενεργητικό της. Πήρε και την τέταρτη.